Γιάννης Αντετοκούμπο, ένας από τους καλύτερους παίκτες του NBA και ο πιο δημοφιλής Έλληνας αθλητής. Πώς καταφέρνει όμως να έχει εξαιρετικό σώμα, εξαιρετική φυσική κατάσταση και εξαιρετική τεχνική στο μπάσκετ? Για τις επόμενες 24 ώρες θα προσπαθήσω να ζήσω σαν αυτόν και να μάθω τα μυστικά που τον κάνουν τόσο αποδοτικό σε οτιδήποτε και να κάνει. Φύγαμε! Πάμε να δούμε τι τρώει το κουμπό για πρωινό. Για πρωινό έχουμε νυφάδες βρώμης, αυγά και φρούτο. Ένα ολοκληρωμένο και υγιεινό πρωινό. Ας αρχίσει η μαγειρική. Έτοιμη βρώμη, στην οποία πρόσθεσα μέλι κανέλα. Μια φορά είχα βάλει κατά λάθος πάπρικα αντί για κανέλα και το χαφάι. Πάμε να κάνουμε και τα αυγά τώρα. Ο Γιάννης κανονικά τρώει και μπέικον, αλλά επειδή δεν έχω, θα βάλω γαλοπούλα. Θα κάνω 4, είμαστε και 2 μέτρα σαν αυτόν. Ρε παιδιά, μόνο εγώ προτιμώ αυγά για βράδυ. Έτσι όπως είναι αυτές οι φέτες γαλοπούλα, θα μπορούσα να σας πω ψέματα ότι είναι μπέικον. Λοιπόν, αυτό το λέει ο φίλος μου ο Γιάννης σύμφωνα με το ίντερνετ. Αυγά, βρώμη και ένα φρούτο, εγώ θα φάω μπανάνα. Στείλτε το βίντεο και ρωτήστε τον αν όντως τρώει αυτά. Last bite, best bite, που λέει και ένας φίλος μου. Πέρασε η ώρα, ετοιμαζόμαστε για την πρώτη προπόνηση ημέρας και πριν την προπόνηση ο Γιάννης καταναλώνει ένα smoothie πρωτεΐνης, οπότε πάμε να κάνουμε το ίδιο. Έτοιμο και το σπούδι πρωτεΐνης, γεύση 10 στα 10, θα σας κάνω πλάκα. Όπως είδατε, έβαλα μέσα γάλα, σκόνη πρωτεΐνης φράουλα, μπανάνα, ροδάκινο και πορτοκάλι. Ελπίζω να μου δώσει αρκετή ενέργεια, γιατί έχουμε πάρα πολύ μέλλον ακόμη και 3 ολόκληρες προπονήσεις μπροστά μας. Πρώτη προπόνηση στο γυμναστήριο, ο Γιάννης δίνει πολύ έμφαση στη δύναμή του και στην εκρηκτικότητά του. Και έτσι, πολλές φορές κάνει 2 προπονήσεις με βάρη την ημέρα. Γυμνάστε κάθε μέρα της εβδομάδας, εκτός από την Κυριακή όπου έχει ρεπό. Οι ασκήσεις που κάνει στο γυμναστήριο είναι πολλαπλές, αλλά τα σετ του δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 3 σε καμία από αυτές. Όπως βλέπετε, σε αυτή την προπόνηση στο γυμναστήριο κάνω στήθος και ώμους. Η αλήθεια είναι ότι incline bench press έχω κάνει μόνο 2-3 φορές, οπότε όπως βλέπετε η τεχνική μου δεν είναι και πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, μεσημεριανό δεν βγήκα ακριβώς την τρώη, οπότε θα φάμε πρωτεΐνη με υδατάνθρακα. Συγκεκριμένη περίπτωση και φεδάκια με ρύζι. Παρόλο που ο Γιάννης δεν έχει αποκαλύψει ακριβώς τι τρώει κάθε μέρα, ξέρουμε ότι τρώει 6 γεύματα την ημέρα και προσπαθεί να έχει υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Ήταν να κάνω πατάτες, αλλά βρήκα έτοιμο ρύζι. Τέταρτο γεύμα και δεύτερο pre-workout, μπισκότα πρωτεΐνης. Το τρώμε και φύγαμε για προπόνηση μπάσκετ. Γίνονται να ζήσουμε μια μέρα σαν το Γιάννη Αντετοκούμπο χωρίς προπόνηση μπάσκετ. Εννοείται ότι δεν γινόταν να ζήσω μια μέρα σαν το Γιάννη Αντετοκούμπο και να μην κάνω προπόνηση μπάσκετ. Fun fact, ο Γιάννης άρχισε να παίζει μπάσκετ στα 13 του. Κάτι το οποίο όταν το έμαθα με σόκαρε, καθώς μια και είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, υπέθεσα ότι θα έχει αρχίσει από πολύ μικρός. Κι όμως, μόνο 2 χρόνια στο φιλαθλητικό ήταν αρκετά για να το βρουν οι NBA scouters και να του δώσουν την ευκαιρία που τόσο άξιζε. Λοιπόν, εμένα, άμα τα δείξω. Λοιπόν, άμα πει 5 κάπα like. Όχι να μακριά, όχι. Ω, τρέλα! Απίστευτο. Όπως σας είπα, ο Γιάννης κάνει 2 προπονήσεις την ημέρα εκτός από τις προπονήσεις μπάσκετ που κάνει. Η δεύτερη αποφάσισε να είναι αερόβιο, καθώς ο ίδιος κάνει συχνά. Όπως αναφέρει, προτιμάει να εναλλάσσει τη ρουτίνα του ώστε να μην βαριέται και έτσι συνδυάζει sprints, τρέξιμο σε διάδρομο, τρέξιμο σε ιστορικούς χώρους και τρέξιμο στη φύση. Κάτι το οποίο αποφάσισα να κάνω και εγώ και έτσι πήγα σε ένα κοντινό πάρκο για τρέξιμο. Βραδινό, κοτόπουλο και σαλάτα. Κοτόπουλο με σαλάτα λοιπόν για βραδινό, κλασικό γεύμα. Για να δούμε αύριο θα κάνουμε PR στα πόδια με το φαγητό του MVP στο NBA.
Και τελευταίο γεύμα, Oreos με γάλα. Ο Γιάννης δεν είχε δοκιμάσει ποτέ Oreos μέχρι να πάει στην Αμερική, καθώς δεν είχε λεφτά να αγοράσει. Και έτσι, όπως αναφέρει ο ίδιος, όταν πρωτοδοκίμασε, έπαθε σοκ. Παρ' όλα αυτά, όταν του είπαν ότι μπορεί να τα βουτήξει το γάλα, το σοκ του έγινε ακόμα μεγαλύτερο. Και εκείνο που άλλαξε όλο τον κόσμο και αποφάσισε ότι κάθε βράδυ από εδώ και πέρα θα τρώει Oreos με γάλα. Πόσο κάνει σε μια παλιά διαφήμιση? Το ανοίγαν στη μέση και βουτάγανε το μισό και το ξαναβάζανε. Κάτι τέτοιο κάνανε. Τι θα φαντάζομαι. Ζώντας 24 ολόκληρες ώρες σαν ένα από τους κορυφαίους παίκτες του NBA, πλέον είμαι σίγουρος για ένα πράγμα. Ότι αν θέλεις κάτι, πρέπει να ρίξεις απίστευτη δουλειά για να το πετύχεις.